Εκλογές ξεκινούν στις 14 Δεκέμβρη στο Ναυτεργατικό Σωματείο Στέφενσον, ενώ ήδη οι αρχαιρεσίες έχουν ξεκινήσει στην Μπεμέν. Οι εκλογές γίνονται σε μια περίοδο που εφοπλιστές, το πιο αντιδραστικό τμήμα του κεφαλαίου και η κυβέρνηση έχουν εξαπολύσει μια άνευ προηγμένου επίθεση στα δικαιώματα των αυτεργατών αλλά και συνολικά της εργατικής τάξης. Και μέσα στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει, εκτός από το ότι θέλει να ισοπεδώσει κατακτήσεις δεκαετιών πριν, όπως χαρακτηριστικά το 8ωρο να το μετατρέψει σε 10ωρο, αλλά και ταυτόχρονα να βάλει πρόσθετα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Συνδικαλιστική δράση που εμπόδια έχουν βάλει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην κατεύθυνση να περάσουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα τα αντεργατικά μέτρα που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης, πέρασε το καλοκαίρι μέσα σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών τροπολογία κομμένη και ραμμένη στα αιτήματα που ζητούσαν χρόνια τώρα οι εφοπλιστές και χτυπά ευθέως τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των αυτεργατών. Κατάργηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας στα ποδοπόρα πλοία για τα κατώτερα πληρώματα για τον τρίτο μηχανικό και τον ανθυποπλοίαρχο. Αμοιβή σύμφωνα με τα διεθνώς στρατούντα, δηλαδή μισθή, χαμηλή και χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Αυτό που επικρατεί για το 75% των εργαζομένων στην ποδοπόρο ναυτιλία, στην ελληνική και στην ελληνόκτητη, για το 75% του πληρώματος είναι χαμηλόμισθοι, προέρχονται από τρίτες χώρες ναυτεργάτες, χωρίς δικαιώματα και χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Αυτό ήταν ένα αίτημα λοιπόν το οποίο το ζητούσε πάντα η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και γι' αυτό δεν υπέγραφε και δεν ανανέωνε τη συλλογική σύμβαση εργασίας στα ποδοπόρα πλοία από το 2010. Ο εφοπλισμός με τις εκάστοτε κυβερνήσεις έχει ιδιαίτερες σχέσεις. Ως εκ τούτου είναι και ιδιαίτερα τα πράγματα πάντα στην ναυτιλία. Σε εμάς, οι εφοπλιστές στην ποδοπόρο ναυτιλία αρνούνται από το 2010 να υπογράψουν συλλογική σύμβαση. Ανταυτού απαιτούν να εφαρμοστούν και σε εμάς τα διεθνώς κρατούντα. Ό,τι ισχύει δηλαδή για τους αλλοδαπούς ναυτεργάτες, οι οποίοι πρέπει να ξέρουμε ότι δουλεύουν ανασφάλιστοι. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νεολογίου. Δηλαδή, δεν φτάνουν τα σκανδαλώδη προνόμια που έχουν οι εφοπλιστές. Το αφορολόγητο με συνταγματική κατοχήρωση, που κανένα άλλο κόμμα δεν τόλμησε να βάλει αυτή τη συνταγματικότητα στο στόχαστρο στη διάρκεια της αναθεώρησης. Αλλά δίνεται και νέα σκανδαλώδη προνόμια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Υλοποιείται με τη συγκεκριμένη τροπολογία τη σταθερή επιδίωξη των εφοπλιστών για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σήμερα στην ποντοπόρο ναυτιλία, αύριο και στους υπόλοιπους κλάδους της ναυτιλίας. Άλλωστε, όπως λέει ο λαός μας, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Έτσι λοιπόν, με τη συγκεκριμένη διάταξη δημιουργείται στην κυριολεξία συνθήκες γαλέρας για τους ναυτεργάτες στην ποντοπόρο ναυτιλία. Το άρθρο 14 της τροπολογίας αποτελεί ομή παρέμβαση στο ναυτεργατικό κίνημα, καθώς προβλέπει ακόμη και τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών στα σωματεία, βάζει πλαφόν στο δικαίωμα επανεκλογής ναυτεργατών στις διοικήσεις των σωματείων. Πέρασε και ένα άρθρο σε ό,τι αφορά τα ναυτεργατικά σωματεία, βάζει πλαφόν θητιών σε θέσεις προεδρίου τρεις θητείες. Όχι από την ψήφιση του νόμου και μετά, που ούτως ή άλλως πάλι δεν θα ήταν αποδεκτό, αλλά ακαριαία, όσοι έχουν συμπληρώσει τρεις θητείες σε θέση προεδρίου, είτε γραμματέας, είτε ταμείας, είτε πρόεδρος, συναθροιζόμενες όλες μαζί, από τις επόμενες εκλογές που θα έχουν η κάθε ένωση, δεν θα μπορεί να εκλεγεί σε θέση προεδρίου. Είναι μια φωτογραφική διάταξη που την απέτησαν οι εφοπλιστές, την υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αποτελεί συνέχεια της ομής παρέμβασης στο ναυτεργατικό κίνημα, το οποίο όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να έχουν δεμένο χειροπόδαρα, με καλπονοθευτικούς νόμους, βασιλικά και νομοθετικά διατάγματα της Χούντας που το διέπουν ακόμα. Η κυβέρνηση στον κλάδο των ναυτεργατών, με νόμους, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με υπουργικές αποφάσεις, έφερε συντριπτικά χτυπήματα τόσο σε συλλογικές συμβάσεις αλλά και σε συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αποτελεί ένδειξη για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του συνδικαλισμό αλλά και προάγγελο του νομοσχεδίου για τη συνδικαλιστική δράση που αναμένεται να φέρει το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Είναι το πρώτο δείγμα γραφής από την κυβέρνηση πώς αντιλαμβάνεται το συνδικαλισμό,
πώς αντιλαμβάνεται την ελεύθερη βούληση των εργαζομένων στο συνεταιρίζεστε και όλα αυτά που προβλέπονται και από μια σειρά διεθνείς συμβάσεις που και με νόμους έχει κυρώσει η Ελλάδα και που συνταγματικά το σύνταγμα που οι ίδιοι επικαλούνται προστατεύει αυτά τα δικαιώματα. Τα τρία ταξικά ναυτεργατικά σωματεία βρίσκονται στο στόχαστρο των εφοπλιστών, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτά τα σωματεία με την αγωνιστική τους διοίκηση, την πρωτοπόρα δράση, την ταξική τους γραμμή, την ιστορική τους διαδρομή δεν μπαίνουν στο τσεπάκι τους, αλλά αταλάντευτα αγωνίζονται καθημερινά για τα δίκαια των ναυτεργατών. Είναι μια επίθεση που λέει ότι θα προσπαθήσω να επιβάλλω σιγή νεκροταφείου όπου υπάρχει φωνή. Το λένε κιόλας κύκλοι του λιμανιού ότι όπου έχουν ριζώσει θα τους ξεριζώσουμε. Και αναφέρονται στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Είναι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες συγκρούονται με αυτή την πολιτική. Αυτές οι δυνάμεις αποτελούν το πραγματικό εμπόδιο στα αντεργατικά του σχέδια, γιατί πάνε κόντρα και στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, που είναι χωμένη στο βούρκο της συναλλαγής με εφοπλιστές και κυβερνήσεις. Και όταν μιλάμε για ναυτεργασία και για εφοπλιστικό κεφάλαιο, μιλάμε για το πιο σκληρό, το πιο αδυσόπιτο τμήμα του κεφαλαίου. Έχει την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των τμήματων του κεφαλαίου, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Χτυπάει ευθέως τα ταξικά σωματεία. Πεμέν στέφεσον πεμαγέν, που είμαστε στους κόλπους της Ομοσπονδίας της Ποινιού, μεταξύ 13 σωματείων. Τα υπόλοιπα 9, 10 είναι ο λεγόμενος εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός και έχουμε μια συνεχή διαπάλη μαζί τους. Και όλα αυτά ενώ ήδη στα καράβια η εντατικοποίηση της εργασίας χτυπάει κόκκινο. Αυξάνονται τα θανατηφόρα ατυχήματα, η ανεργία μεγαλώνει συνεχώς. Στην ακτοπλοεία μετά το τέλος του καλοκαιριού οι εφοπλιστές ακινητοποιούν τα καράβια, μειώνουν τις οργανικές συνθέσεις στα δρομολόγια, κάνουν μαζικές απολύσεις σε όλους τους τύπους καραβιών, την ώρα που εισπράττουν παχυλές επιδοτήσεις για τις άγονες γραμμές και απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια. Υπάρχει απέτηση για περαιτέρω απελευθέρωση των συμβάσεων, οπότε είναι ζωτική σημασία για μας να σταθούμε και να πούμε θέλουμε δουλειά με δικαιώματα. Η πανδημία θα λειτουργήσει στο χώρο μας ως δούριος ύπος για να αλωθούν και τα περαιτέρω απομείναντα δικαιώματα για μας. Γι' αυτό υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, υπάρχει τεράστια ανεργία και ο κόμπος το χθένι έχει φτάσει σε εμάς χθες. Γι' αυτό καλούμε και τους ναυτεργάτες να είναι στους καταπέλτες, αποφασιστικά να διεκδικήσουμε τη ζωή μας στην ουσία. Η τελευταία παρέμβαση της κυβέρνησης υπέρ των εφοπλιστών είναι η ρύθμιση που έφερε τον Νοέμβρη και προβλέπει την παράταση του χρόνου λήξης των πιστοποιητικών ασφάλειας των πλοίων. Αυτό σημαίνει πως πλοία ασυντήρητα και σαπιοκάραβα θα κυκλοφορούν στις θάλασσες, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή ναυτεργατών και επιβατών. Είναι απαράδεκτη η τροπολογία αυτή. Απαράδεκτη και επικίνδυνη. Υπονομεύει και τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, υπονομεύει τους εργαζόμενους, υπονομεύει το λαό συνολικότερα που χρησιμοποιεί τις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Δίπλα σε όλα τα άλλα προνόμια που έχετε δώσει στους εφοπλιστές, μέσα στην πανδημία και με πρόσχημα αυτήν, όπως τις μειώσεις οργανικών συνθέσεων στα καράβια, έρχεστε τώρα με μία τροπολογία και αποφασίζετε την παράταση του χρόνου λήξης των πιστοποιητικών ασφαλείας των πλοίων, που θα έχει άμεση συνέπεια στη μείωση των επιθεωρήσεων και των ελέγχων στα πλοία. Καλά, δεν γνωρίζετε ότι πολλά πλοία είναι ασυντήρητα, είναι σαν πιο κάραβα και κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες και όχι μόνο? Γιατί δεν βάζετε ζήτημα να ελεγχθούν τα πλοία που είναι πάνω από 15 χρόνια. Μόνο το πάτε από παράταση σε παράταση την πιστοποίηση. Ποιον εξυπηρετείτε σε αυτή την περίπτωση? Δεν εξυπηρετείτε τους εφοπλιστές, τους πλειοκτήτες? Τα αντεργατικά μέτρα κυβέρνησης κεφαλαίου πάνε μαζί με την ένταση της καταστολής. Προσπάθεια όμως που θα πέσει στο κενό, χάρη στην αγωνιστική δράση των ταξικών δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα που δεν τρομοκρατείται. Οι μηχανικοί, αυτό που κάνουν και είναι μια πολιτική μάχη και μια απάντηση σε αυτή την προκλητικότητα και την ομή παρέμβαση της κυβέρνησης των εφοπλιστών, συσπήρωση στα ταξικά σωματεία, συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, που οι αρχαιρεσίες των σωματείων μας είναι πολιτική μάχη, δεν θα υλοποιηθεί ο νόμος Πλακιωτάκη.
δεν θα περάσει και θα είναι βαρύ το τίμημα που θα πληρώσει το πολιτικό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα αφεντικά τους οι εφοπλιστές. Δεν θα περάσει αυτό.